Καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας, πώς είστε? Στο πρώτο θέμα που ξεκινήσαμε. Με αφορμή εκείνο το τραγικό τροχαίο που συζητούσαμε όλο το Σαββατοκύριακο στην Ελεοφόρο Βουλιαγμένης, αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω εγώ είναι, γιατί το συζητούσαμε και νωρίτερα, υπάρχουν περιστατικά τέτοια τα οποία βεβαίως δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα οποία καταγράφουν μια αυξητική ανησυχητική τάση σε ό,τι αφορά τις εγκαταλείψεις στον δρόμο τραυματιών μετά από ατύχημα? Το αν δεν τα ακούμε, δεν το γνωρίζω. Όμως υπάρχει αυτή η αυξητική τάση, εννοείται, σε σχέση με παλαιότερα. Ίσως μαθαίνουμε και κάποια παραπάνω τώρα. Δεν θα σταθώ εδώ στις συμπεριφορές των συμπολιτών μας που είναι ανάγωγες γενικότερα σε επίπεδο τριτοκοσμικής χώρας. Θα σταθώ στο συγκεκριμένο γεγονός όσον αφορά τι. Πρώτον, όταν χτυπάς κάποιον, είναι απάνθρωπο, είναι κακούργημα να σηκώνεσαι και να φεύγεις. Και εκεί πρέπει ο νόμος να αλλάξει εχθές, όχι σήμερα και αύριο. Δηλαδή, τι έγινε τώρα? Αν σε πιάσει εκείνη την ώρα στη διαδικασία του αυτόφορου και έχεις καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, φάρμακα, έχεις παραβιάσει κόκκινο ή στόπ και σκοτώσεις, είναι κακουργηματική πράξη. Με το που φεύγεις, εμφανίζεσαι τρεις μέρες μετά και είναι πλημέλημα. Έλεος. Δηλαδή, πολύ σημαντικό, ο νόμος πρέπει να αλλάξει χθες ο νομοθέτης. Συνήθως φωνάζουμε ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Εδώ και να εφαρμοστεί, εφαρμόστηκε ο νόμος. Ήρθε τρεις μέρες. Εδώ έχει πρόθεση. Δεν είπε έφυγε, δηλαδή, τρόμαξε, έμεινε, ας πούμε... Αυτή ήταν η δικαιολογία του, ότι το έκανε επειδή υπέστην σοκ, αλλά... Κοίταξε, υπάρχουν σίγουρα περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να πάρουν τα βουνά ξαφνικά, να συμβεί αυτό, μια γυναίκα η οποία θα σοκαριστεί όντως στην πραγματικότητα και θα θέλει να πάρει τα βουνά. Δεν ξέρω το συγκεκριμένο άτομο, ούτε το γνωρίζω. Ούτε έχω ακούσει ποιος είναι αυτός. Ναι, εντάξει, και δεν κάνουμε ψυχοτέστ. Σίγουρα, ναι, όμως, την ώρα που έρχεσαι με τον δικηγόρο τρεις μέρες μετά, δεν μπορείς να με πείσεις ότι έχεις σοκαριστεί τρεις μέρες και δεν εμφανίζεσαι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εκεί θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ότι στην Ελλάδα να μας σταματήσει να είναι ο Έλληνας ζηλόφθον και να τα βάζει πάντα με την υψηλή κοινωνική τάξη όσον αφορά την οικονομική τάξη. Δεν σκοτώνουν τα ακριβά αυτοκίνητα. Δεν σκοτώνουν μόνο οι κορβέτες. Δεν σκοτώνουν τα αυτοκίνητα. Εμείς λέμε ότι το αυτοκίνητο είναι ένα όπλο το οποίο πλήζει όταν μπει το βλήμα μέσα. Μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο των 1.000 ευρώ που δεν έχει λάστιχα και να είναι ένας μπατήρης. Συμφωνούμε απόλυτα. Και θα πω το ποσοστό των πλουσίων είναι το 0,5%. Ωστόσο, με ποια λογική ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα να έχει αυτού του κυβισμού το αμάξι, πόσα κυβικά είναι το αμάξι αυτό? Δεν γνωρίζω, είναι πάνω από. Είναι αρκετά. Να είναι ανασφάλιστος. Να είναι ανασφάλιστος. Πρώτα απ' όλα, εδώ πέρα πάλι υπάρχει κενό στο κράτος. Άμα υπάρχει ανασφάλιστο αυτοκίνητο το 2020, με όλη αυτή την τεχνολογία, με τα ηλεκτρονικά μέσα, ξέρουμε ποιο αυτοκίνητο είναι και δεν είναι. Στείλτε το ραβασάκι από πριν. Τι περιμένει να δημιουργήσει το ατύχημα? Εκ των υστέρων να λέμε, δηλαδή πρωτοτελεσμένου γεγονότος, να αρχίσουμε να κατηγορούμε. Πάρ' το, κλείδωσέ το. Κατάσχεσαι το αυτοκίνητο. Τι να κάνουμε δηλαδή? Πάντως τώρα ο συγκεκριμένος πάει για πλημέλημα. Βέβαια. Εμφανίστηκε, αφέθηκε ελεύθερος, έχει σκοτώσει ένα παιδί. Δεν ξέρω το πώς έγινε. Έχει ακουστεί ότι έχει γίνει κάποια κόντρα με κάποιο άλλο όχημα. Προπορευόταν το αυτοκίνητο, το μηχανάκι μπροστά, το χτυπήσανε. Δεν γνωρίζω ακριβώς. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ στο πώς έγινε το ατύχημα. Θα σταθώ στο ότι έφυγε. Δεν σηκώνεσαι να φύγεις για κανένα λόγο. Δηλαδή, εγώ αν ήταν ο αδερφός μου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, θα ήθελα να τον πνίξω, να τον σκοτώσω, όποιος ήταν αυτός. Όχι πλημέλημα. Γι' αυτό λέω ο νόμος να αλλάξει χθες, όχι σήμερα. Θα πρέπει δηλαδή ο νομοθέτης να τα βάλει κάτω, να τα μετρήσει και να πει πρώτα απ' όλα ανασφάλιστο αυτοκίνητο. Γιατί να κυκλοφορεί το ανασφάλιστο αυτοκίνητο, αυτό που λέω. Πιάστο και κλείδωσέ το. Και πολλές άλλες καταστάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα. Τους έχουν πάρει το δίπλωμα τρεις φορές, έχουν σκοτώσει κόσμο και τους ξαναδεί το δίπλωμα και συνεχίζουν στην Κρήτη. Πριν ένα χρόνο έχει γίνει πάλι αυτό. Σκοτώνεις άνθρωπο και σου δίνει το δίπλωμα και συνεχίζει. Αυτό θα κυκλοφορεί στον δρόμο ξανά. Εσείς επειδή είστε και οδηγός αγώνων. Αυτή τώρα τη συνήθεια, επιτέλους, γιατί την ακούμε επί δεκαετίες, επειδή είπατε ότι μπορεί να υπήρξε κάποια κόντρα με ένα άλλο αυτοκίνητο, στις κεντρικές λεωφόρους του Λεκανοπεδίου Αττικής, να υπάρχουν διαρκώς τέτοιου είδους φαινόμενα, όλοι τα έχουμε ζήσει. Όλοι έχουμε κάτσει σε ένα φανάρι από την οποία ξεκινάει ένας αυτοσχέδιος αγώνας αυτοκινήτων. Σκοτώνει. Αυτό το πράγμα, η αστυνομία. Σας λέω το πιο απλό. Και είναι και γνωστά και τα στέκια. Να το βάλω κάτω. Αγμένης, Ποσειδώνος. Για ποιο λόγο δεν παίρνουν στη διαδικασία να το πατάξουν μία και καλή? Αμεληταίο το ποσό, το ποσοστό των θανάτων και των τραυματισμών από τέτοιου είδους κόντρες. Εγώ το καταδικάζω. Δεν είμαι της φιλοσοφίας αυτής. Έλα στην πίστα να δείξουμε τελικά ποιος είναι ο ταχύτερος οδηγός. Είτε στις ειδικές διαδρομές είτε στην πίστα. Όμως
οι θάνατοι και αναπηρίες δημιουργούνται με λιγότερα από 30 χιλιόμετρα και 40 μέσα σε αστικά κέντρα, με μόλις πολύ χαμηλές ταχύτητες. Και είναι μεγάλος ο μύθος το ότι οι κόντρες δημιουργούν αυτό. Καλό θα ήταν, γιατί πλέον έχουμε κάποιες πίστες οι οποίες μπορείς να πας να κάνεις την κόντρα σου. Δεν ξέρω, κάποιος νομίζω έχει κλείσει στη Θήβα αυτή που είναι για dragster, αλλά υπάρχουν οργανωμένοι αγώνες από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού που σου επιτρέπει σε σημεία που πληρούνται όλες οι προδιαγραφές να κάνεις αυτόν αγώνα. Δεν ήμουν ποτέ τη φιλοσοφία τη κόντρα, δεν παρακολούθησα ούτε υπήρξα ποτέ στι κόντρε. Άρα λοιπόν οδηγική συμπεριφορά, ναι, είτε πα με 30 και προτιμώ, είτε πας με 200 και αλλαγή του κόκκι στι εθνικέ. Δεν πρέπει να πηγαίνει με 200. Προτιμώ η υπεστελεχωμένη τροχέα να στελεχωθεί και να ασχοληθεί με ριλέα, να ασχοληθεί με τα 40 χιλιόμετρα, 50 και τα 60 μέσα κατοικημένε περιοχέ, που και εκεί ο νομοθέτη θα πρέπει να μπει. Όταν έχει όριο μέσα κατοικημένη ωραία 50 και μου έχει στην εθνική 70. Αστεία πράγματα. Ναι. Κάντε 30. Και έξω από τα σχολεία. Μάλιστα, 20. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε ο κύριος Μαρκουίζος.